Εδώ είμαστε για τη ζωή. Κάποιοι έξω είναι με το θάνατο, με την αρρώστια, με την αποκάλυψη. Εμείς λέμε βαδίζουμε και κάνουμε σε αγώνα να βαδίσουμε για την υγεία και τη ζωή κόντρα, όχι για την πολιτευσία, κόντρα σε αυτούς που μας κοστολογούν, που θεωρούν τις δαπάνες για να καλύψουν τα νόσημα για τους ανασφάλιστους τους αντιπαραγωγικές. Αυτούς που θεωρούν τις δαπάνες για να υπάρχει επάρκεια νοσηλευτικού, ιατρικού και άλλων προσωπικού στα νοσοκομεία αντιπαραγωγικές. Είναι από το πεντάλι που πήγα στην Πάντα, Ιωάννη. Ότι οι δαπάνες λέει για την υγεία και την πρόνοια είναι αντιπαραγωγικές, δεν είναι αναπτυξιακές. Είπαμε δύο κρίσιμα ζητήματα στην συνάδελφη την Επιτροπή. Ο Ιωάννης έβαλε το καθαρά το ζήτημα πληθυσμένος. Ότι ό,τι και αν υπήρχε, έγινε με αγώνες. Το πρώτο μήνυμα που πήρα όταν ανάβασα στο σωματείο, επιτρέψτε να έχω μια προσωπική εμπειρία σε όλα αυτά. Το πρώτο μήνυμα που κλήθηκα να παρέμβω σαν σωματείο στη Βασιλίκο το 85 στα δημόσια νοσοκομεία ήταν η απόλυση 95 εργαζομένων από τα τμήματα της Μεσογειακής Ανεμίας και της Προγεννητικού Ελέγχου στο Αλεξάνδρα, στο Λαϊκό και δώσαμε τη μάχη να παραμείνουν στη δουλειά τους. Γιατί με αγώνα γίνανε. Όπως και τα επόμενα βήματα με αγώνα γίνανε. Είπε η μυρισή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Μάθαινα μεγαλώνοντας ότι υπάρχει ένα σύστημα και η επιστήμη έχει προχωρήσει ότι μπορώ να ζω σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Και στα 29 μαθαίνω ότι πλέον αυτό το σύστημα με βλάπτει. Ναι, μεγαλώνοντας και οριμάζοντας όλοι μέσα στα νοσοκομεία και στο σύστημα της υγείας και σαν πάσχοντας αλλά και σαν εργαζόμενοι μάθαμε το εξής. Ότι εμείς παλεύαμε μια ζωή με τη ζωή και απέναντί μας είχαμε αυτούς που είτε καθαρά είτε έμεσα σπρώχνουν να ακυρώσουν αυτά τα δικαιώματα για να στηρίξουν την κερδοφορία, τις επενδυτικές βαθμίδες κατά καιρούς, την ανάπτυξη, πότε να μπουν στο μάστερ, πότε στην ΟΝΕ, πότε τώρα να μοιάσουν το Α ή Β ή άλλο στόχο, πότε να μπουν από την κρίση, πότε να αντιμετωπίσουν την πανδημία και για τους εργαζόμενους, τους ανάπηρους, τους χρόνους πάσχοντες, να πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Μια κουβέντα. Το 2015 ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο. Μέσα εκεί υπήρχαν οι βασικές κατευθύνσεις για το σχέση με την πρόνοια, την υγεία και ιδιαίτερα με την αναπηρία. Η ουσία των κατευθύνσεων του τρίτου μνημονίου μας και οι προσωπικοί τους δείκτες κατά 45-50% δεν τα καταλαβαίνει. Ο καθένας θα μελετήσει γιατί ποιοι στάθηκαν ενάντια και ποιοι βγήκαν στους δρόμους και από την ημέρα που ψηφιζότανε και στη σύσταση. Συνέχεια με τους αγόρευτους περιορίσανε τις εφαρμογές αυτών των μέτρων. Ανακοινώνουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινές νέα μέτρα για παραπέρα από άρθρωση της υγείας με πρόσχημα τα προβλήματα του συστήματος της υγείας που είναι αποτελέσμα της δικιάς της πολιτικής με κριτήριο το κέντρος. Εμείς λέμε όλοι μαζί με κριτήριο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και κόντρα συλλογή του κέντρους μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θα στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον αγώνα θα βαδίσουμε μαζί τους για τη ζωή και την υγεία και κόντρα σε αυτούς που θα βάλουν όλα στο κέντρος, που θα βάζουν στη λογική του κόστους, ότι η ζωή μας τους κοστίζει. Είμαστε δυνατοί, η ζωή θα νικήσει, είναι δύσκολα τα πράγματα, θα τα καταφέρουμε γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνονται ούτε λοκαύτωμα τα παιδιά, ούτε στην Παλαιστίνη και αλλού στον Ρωματοκεδόν, ούτε τα παιδιά μας να κάνονται επειδή τα κοστολογούν. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε συνεχώς στο πλευρό τους και ο καθένας κρίνεται όχι με τις διακηρύξεις αλλά το πόσο κοντράρει και αποκαλύπτει και καταγγέλει εφημερική και μιλάμε για τα κεντρικά και επίσημα λεγόμενα όργανα και σε ΕΑ δηλαδή και σε ΜΕΑ αν βρίσκονται δίπλα στον κόσμο μαχόμενοι κόντρα στην παρμονότητα. Αντάξτε καλά, θα νικήσουμε και θα νικήσουμε.